Πώς τον βλέπεις τον Πασχάλη Τσαούργο στο παιχνίδι? Ο Πασχάλης είναι καταπληκτικός. Εγώ το ήξερα ότι μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά με ξέπληξε ακόμη και εμένα. Είναι πάρα πολύ καλός. Το παρακολουθείτε το παιχνίδι? Το βλέπουμε εξαιτίας του Πασχάλη, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχετε καταφέρει και έχετε κρατήσει αυτή την πολιτισμένη σχέση. Βέβαια, είχα ακούσει μια συνέντευξη που είχε δώσει παλιότερα ο Πασχάλης Τσαούργας και είχε πει ότι εντάξει, δεν είμαστε σουηδικό μοντέλο, αλλά σίγουρα σεβόμαστε ο ένας τις επιλογές του άλλου. Είμαστε πολύ καλά, συνεννοούμαστε άψογα, φροντίζουμε το παιδάκι μας πολύ καλά. Δεν έχουμε εντάσεις, δεν έχουμε κακίες, δεν κρατάμε τίποτα από το παρελθόν άσχημο. Είμαστε πολύ καλά. Ο έρωτας σας είχε γίνει αρκετές φορές και πρωτοσέλιδο και ήσασταν από τα ζευγάρια εκείνα που είχαν δέσει πολύ ωραία έτσι, από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο χωρισμός σας ήταν εύκολος, ήταν όχι τόσο επώδυνος? Δεν νομίζω ότι υπάρχει χωρισμός που δεν είναι επώδυνος. Νομίζω ότι ο χωρισμός είναι ένας ξεριζωμός, είναι θάνατος. Έτσι τον βιώνει ένα ζευγάρι. Δηλαδή, όταν παντρεύεσαι και χωρίζεσαι, είναι σαν να περνάς θάνατο. Κάτι ξεριζώνεται από μέσα σου. Ξεριζώνει την καρδιά σου. Γιατί ένα ζευγάρι έρχεται κοντά και οι καρδιές γίνονται ένα. Και μετά για να χωρίσουν πρέπει αυτό να ξεριζωθεί. Οπότε κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Είναι όλοι επώδυνοι. Βέβαια, εμείς το κάναμε σταδιακά. Δηλαδή, μέναμε ήδη στο σπίτι 3 χρόνια σε διάσταση. Αυτό πόσο εύκολο να το πετύχει κανείς? Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Αλλά όταν έχεις ένα παιδί, το σκέφτεσαι και αυτό. Το κάνατε δηλαδή για το παιδί συγκεκριμένα? Ή μήπως και... Ναι, κάναμε και την προσπάθειά μας ταυτόχρονα και το βλέπαμε έτσι πώς πηγαίνει, αλλά εντάξει. Ναι, ένα παιδί σε κρατάει περισσότερο. Αν δεν είχαμε το παιδί, μπορεί να είχαμε χωρίσει και πολύ πιο νωρίς. Αλλά όταν έχεις ένα παιδί, προσπαθείς πολύ. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα πάρα πολύ. Όταν λες προσπαθείς, μια γυναίκα λοιπόν, η οποία είναι όμορφη, επιτυχημένη, ξέρει ότι η σχέση της περνάει σε κρίση, όταν λέει ότι προσπαθώ για το παιδί, τι ακριβώς εννοεί? Κοίταξε να δεις, αυτά τα πράγματα που χωρίζουν ένα ζευγάρι είναι αστεία. Και αυτό το βλέπεις όταν απομακρύνεσαι από τη σχέση και από το θέμα όλο αυτό. Τα πράγματα που χωρίζουν ένα ζευγάρι είναι κυρίως ο εγωισμός, που κανείς δεν τον βάζει πίσω. Τρίτα πρόσωπα που μπαίνουν στη σχέση, είτε είναι εραστές, ερωμένες, είτε συγγενικά πρόσωπα, η απιστία δηλαδή. Και τελικά ένα ζευγάρι που έχει ενωθεί από αγάπη χωρίζει. Γιατί ξαφνικά αυτή η αγάπη δεν ενεργοποιείται, δηλαδή κάτι παρεμβάλλεται. Όχι ότι δεν υπάρχει αγάπη, η αγάπη υπάρχει. Απλώς δημιουργείται ένας διαχωρισμός, μία απόσταση. Που σε άλλες συνθήκες.